Bravo Giorgo, bravo! Άλλο ένα Γιώργο. Δοκάρι. Δύο-δύο στα πέναλτι. Ένα απέκρουση ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα Γιώργος Κουφάλης. Και ένα σούταρι ο Σέργος Σταυρής στο δοκάρι. Άλλα δύο απομένουν. Για να δούμε. Παπαδημήτρης και άλλο. Λοιπόν, 3-3 σκόραρε ο Σιμεωνίδης. Από ένα πέναλτι έμεινε. Φασαρία. Κόκκινη! Κόκκινη στον τερματοφύλακα! Έσπρωξε! Κόκκινη! Κόκκινη είναι! Κόκκινη! Επεισόδια κυρίες και κύριοι! Κόκκινη! Πιάστε τον Σιμεωνίδη! Μη φύγει! Πιάστε τον! Κόκκινη κάρτα! Ήρεμα ρε, μην πείτε μέσα! Ήρεμα! Ήρεμα! Νίκο! Ήρεμα ρε! Κόκκινη κάρτα στα πέναλτι, κόκκινη είναι. Κόκκινη, τη δείχνει ο διαιτητής, την έχει βγάλει. Την έχει βγάλει. Ο διαιτητής κρατάει την κόκκινη κάρτα. Ξεκάθαρη φάση, ο Χειμονέτος, ο οποίος έβριζε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έσπρωξε το Σιμεωνίδη μετά τον γκολ που έβαλε στα πέναλτι και ο διαιτητής κρατάει ήδη την κόκκινη κάρτα. Και ο Σιμεωνίδης από ό,τι βλέπουμε αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Για να δούμε αν θα αποβληθεί και το παίκτη του Κλεάνθη. Ο διαιτητής καθυστερεί, έχει μπει κόσμο στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως,
Κόκκινη στο Σημεωνίδη. Κόκκινη και στο θερμαφύλακα του Κλεάνθη. Στα πέναλτι. Για να δούμε, απομένει από ένα πέναλτι. Είναι 3-3, ένα χαμένο για κάθε ομάδα. Για να δούμε. Τελευταίο πέναλτι για τον Κλεάνθη. Αν αστοχίζει ο Απόλλων στη συνέχεια θα έχει την ευκαιρία να πάρει την πρόκληση. Ο Γιώργος ο Κουφάλης κάτω από τα δοκάρια. Έλα μαλλιά, το κούτα μαλλιά! Έχτε το κήπεδο! Ροντέο το παιχνίδι. Για να δούμε. Για να δούμε αν ο Γιώργος ο Κουφάλης παρά τον νεαρό της ηλικίας του θα πιάσει και δεύτερο πέναλτι. Έχει πολύ καλά στοιχεία τερματοφύλακα. Εξαιρετικό σε αυτά τα παιχνίδια έχει παίξει την πρώτη ομάδα του Απόλλωνα. Για να δούμε το πέμπτο πέναλτι του Κλεάνθη. Το ακούμπησε αλλά η μπάλα πήγε στα δίχτυα. Τελευταίο πέναλτι και για τον Απόλλων με τον Λευτέρη Μαυρομούστακο. Ο παίκτης του Κλεάνθη μετά το πέναλτι που τράβηξε φοράει τα γάντια και κάθε κάτω από τα δοκάρια. Μαυρομούστακο. Ο αρχηγός ο Λευτέρης. Τελευταίο είναι, 4-3 μας. Πρέπει να μπει τον κόλ αυτό. Για να δούμε. Γκολ! 4-4 και συνεχίζουμε από ένα πέναλτι δύο ομάδες. Ο Γιώργος Ρισκάς για τον Κλεάνθη. Ένας παίκτης που έχει παίξει εδώ στις Κάλτσιες. Γιώργος Ρισκάς εναντίον Γιώργου Κουφάλη. Εμπειρία εναντίον Νιάτων. Για να δούμε. Γκολ. 5-4. Συνεχίζουμε. Για να δούμε για τον Απόλλων. Μιχάλης Φυλακούρης, ο σκόρερ του γκολ στην κανονική διάρκεια. Θρίλερ εδώ στις Κάλφιες, με αναμένα τα φώτα πλέον. Αφού έχει πέσει η νύχτα. Μιχάλης Φυλακούρης, ο αμυντικός από τη Λέρο, παίρνει λίγη φορά, σουτάρει, γκολ. 5-5. Από ένα χαμένο πέναλτι και το θρίλερ συνεχίζεται. Για δούμε, ακόμα μία μονομαχία. Ο Γιώργος Κουφάλης έχει πιάσει ήδη ένα πέναλτι. Θέλουμε άλλο ένα για να μπορέσει η ομάδα να περάσει στην επόμενη φάση του κυπέλου. Πάμε. Όλοι με τον Γιώργο. Πάμε Γιώργο. Πιάστο. Το πιάσε. Το πιάσε ο Γιώργος. Μπράβο. Μπράβο Γιώργο. Μπράβο. Μπράβο μικρέ. Μπράβο. Δεύτερο πέναλτι που αποκρούει ο Κουφάλης. Πάμε έτσι. Ένα χτύπημα από την πρόκριση η ομάδα μας. Για να δούμε ποιος είναι. Είναι ο Βασίλης ο Βιτσέντζος. Από τα πόδια του Βασίλη του Βιτσέντζου θα κριθεί η πρόκριση. Εδώ στο γήπεδο Καλυθιών. Για να δούμε αν η ομάδα μας θα καταφέρει. 1-1 η κανονική διάρκεια. Μα
Βασίλης Βιτσέντζος παίρνει την μπάλα. Ετοιμάζεται να τη στήσει. Πάμε Βασίλη. Γκολ και φύγαμε. Πάμε. Η στιγμή της κρίσης. Βασίλης Βιτσέντζος παίρνει φόρα. Γκολ! Αυτό είναι, προκριθήκαμε. Και τώρα οι πανηγυρισμοί.